Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε και σήμερα μαζί όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Είμαστε πλέον 24 ώρα πριν να ανοίξουν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές. Το κλίμα δεν ήταν ιδιαίτερα θερμό μεταξύ των κομμάτων. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως από τις τελευταίες εξελίξεις στο ταλαιπωρημένο Στεφανοβίκιο και στο Ριζόμυλο, όπου το πρόβλημα με το νερό συνεχίζει να μην έχει αποκατασταθεί. Μία εβδομάδα έχει περάσει από όταν έγινε γνωστό από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης του Δήμου Ρήγα Φεραίου το ζήτημα με το νερό, που προκάλεσε γαστρεντερίτιδα σε εκατοντάδες άτομα σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο. Ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι στα χωριά δημιουργούν μεγάλες ουρές προκειμένου να προμηθευτούν εξάδες με νερό για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν καμία ενημέρωση για το πότε θα επανέλθει το νερό και η κανονικότητά τους. Συνεχίζεται η κατάσταση με την τροφοδοσία νερού με εμφιαλωμένα σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει και η ταλαιπωρία πολύ μεγάλη τις τελευταίες ημέρες. Σε συνθήκες καύσωνα, μάλιστα, με το θερμόμετρο αυτές τις ημέρες να ξεπερνάει τους 35 βαθμούς υποσκιά. Ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, το σκηνικό γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από περίπου μία εβδομάδα το τι θα ακολουθούσε και το τι συμβαίνει πιο ειδικά από τη Δευτέρα, όπου οι κάτοικοι σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκιο λαμβάνουν εμφιαλωμένα ή ενισχύονται με νερό από βιτιοφόρα του Δήμου. Και όλα αυτά μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν για το μολυσμένο νερό, αλλά και το γεγονός ότι κάτοικοι των περιοχών αρρώστησαν μαζικά. ΕΟΔΗ πάντως και Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες ώρες ανακοίνωσαν πως στόχος είναι το δίκτυο να ξαναλειτουργήσει την ερχόμενη εβδομάδα. Με δεδομένο ότι θα γίνουν πρώτα οι απαραίτητες απολυμάνσεις και η υπερχλωρίωση, και τα νέα αποτελέσματα να δείξουν ότι μπορεί να επιτραπεί η χρήση του νερού. Για μία ακόμη φορά, πάντως, αρκετοί κάτοικοι των περιοχών θέτουν το θέμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη και δηλώνουν εξουθενωμένοι, πολύ κουρασμένοι από τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Πάμε τώρα στο Πύλιο, όπου αποκαλύφθηκε σήμερα μια τραγική υπόθεση. Ένας 25χρονος άτομο με ειδικές ανάγκες ήταν κλειδωμένος μέσα σε ένα μαντρί και χτυπημένος. Ένα σοκαριστικό περιστατικό βλέπει τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας και αφορά στο Πύλιο. Πιο ειδικά έρευνα για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας 45χρονος άνδρας που αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας εντοπίστηκε κλειδωμένος, εξαντλημένος και χτυπημένος μέσα σε μαντρί στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου στο Πύλιο, διεξάγουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας καλούσε σε βοήθεια μέχρι που οι γείτονες άκουσαν τις φωνές του και ειδοποίησαν τις αρχές και στη συνέχεια η αστυνομία έφτασε στον τόπο του περιστατικού. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγοράς ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Η αστυνομία λοιπόν εξετάζει τι ακριβώς έχει συμβεί στο 45χρονο και πώς βρέθηκε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Όπως αποκαλύπτεται, ο 45χρονος που έχει νοητική υστέρηση ζει στο σπίτι του με τον ξάδερφό του, ο οποίος έχει οριστεί συμπαραστάτης του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συμπαραστάτης κάποιες φορές γίνεται βίος σε βάρος του 45χρονου αμαία. Γίνεται γνωστό ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τον χτύπησε και κινητοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα οι αρχές. Η αστυνομία παράλληλα αναζητά και τον ξάδερφο του αμαία, προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί και κάτω από ποιες συνθήκες ο άτυχος άντρας βρέθηκε χτυπημένος και μαντρωμένος. Ένα βίντεο μέσα από το οποίο θέλει να στείλει μήνυμα στους πολίτες λίγο πριν τις ευρωεκλογές ανέβασε ο Στέφανος Κασελάκης, το βίντεο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μαζί με την αγαπημένη του σκυλίτσα τη Φάρλεϊ σε ένα πάρκο και καλεί τους πολίτες να προσέλθουν την Κυριακή στις κάλπες. Ένα βίντεο μέσα από το οποίο στέλνει μήνυμα στους πολίτες εν ώψη των ευρωεκλογών ανέβασε ο Στέφανος Κασελάκης και χαρακτηρίζεται επικό. Στο βίντεο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί με την αγαπημένη του σκυλίτσα, τη Φάρλη, σε ένα πάρκο και καλεί τους πολίτες να προσέλθουν την Κυριακή στις κάλπες για τις ευρωεκλογές. Δώστε μου μισή ώρα από την Κυριακή, σας λέει χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασελάκης. Και όλα αυτά παίζοντας ανέμελα με τη Φάρλη με ένα μικρό μπαλάκι στο πάρκο. Αξίζουμε, επισημαίνει, μια καλύτερη ζωή και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Τόσους μήνες πια. Ξέρετε ποιος είμαι. Με τα καλά μου, τα στραβά μου, αλλά πάντα αληθινός και αυθεντικός. Μπροστά σας και απέναντί σας. Έχω δει τις καρδούλες. Έχω δει τα hate comments. Αυτά τα ευχάριστα σχόλια. Αλλά άνθρωποι είμαστε. Είμαστε εδώ και για να συμφωνούμε και για να διαφωνούμε. Τώρα, στην τελική ευθεία, ένα πράγμα ήθελα να σας ρωτήσω. Σας αρέσει η ζωή που ζείτε? Δεν εννοώ τις παρέες σας, τους κολλητούς σας, τους ερωτές σας. Εννοώ τη ζωή την οποία έχει φτιάξει αυτό το κράτος που φτιάξει άλλοι για εσάς. Που αξίζετε τις σπουδές, αλλά τις κάνει άλλος που έχει λεφτά. Που αξίζετε τη δουλειά, αλλά τι κάνει άλλος που έχει μέσον. Που αξίζετε μια ευκαιρία και η χώρα δεν σας τη δίνει. Αν νιώθετε έτσι, πρέπει να πάρετε την ζωή στα χέρια σας. Δώστε μου μισή ώρα από την Κυριακή σας. Δώστε μισή ώρα από την Κυριακή σας για τις ζωές σας. Αξίζουμε μια καλύτερη.
Μάλιστα. Πάμε σε μια εκδήλωση τώρα, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες με κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυρανάκη, που βρέθηκε χθες στο Βόλο και εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά και για το ψηφιακό κτηματολόγιο. Κατάμε στη αίθουσα του ξενοδοχείου Βόλος Παλάς, όπου το απόγευμα της Πέμπτης μίλησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ίσως ήταν η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου για το Βόλο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Μπουκόρου. Και ο κ. Μπουκόρος από τη δική του πλευρά προέτρεψε τους νεοδημοκράτες αλλά και το σύνολο του λαού της Μαγνησίας να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Χαιρετισμό απευθύναν και άλλα στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω γιατί έγινε αυτή η εκδήλωση. Έχουμε ένα μοντέρνο τρόπο επικοινωνίας με περιοδίες, social media κλπ. Αλλά είμαι φανατικός διασώτης του συνδυασμού της μοντέρνας προεκλογικής εκστρατείας σε συνδυασμό και με τις παραδοσιακές συγκεντρώσεις για να ξαναβρισκόμαστε, για να τα λέμε, γιατί είμαστε φίλοι, είμαστε συνοδοιπόροι, πιστεύουμε στα ίδια πράγματα. Σε ευχαριστούμε, κυρία Πρίζας. Εγώ σε ευχαριστώ για την συνεργασία που έχουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε ευχαριστούμε που ήρθες για την ενισχύση στον αγώνα μας. Και φαντάζομαι αυτό τα έχει πει ο συνάδελφός μου. Είχαμε μια εξαιρετικά ισχυρή παρουσία στις προηγούμενες εκλογές, πάνω από το μέσο όρο τον εθνικό. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Άρα λοιπόν η δική σου καταληκτική παρουσία, η δική σου εδώ ομιλία, η δική σου συνεισφορά σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, να ξέρεις ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο κύριος Κυρανάκης πάντως τόνισε ότι είναι αναγκαιότητα για την Ελλάδα να δοθεί ισχυρή εντολή στις 9 Ιουνίου στη Νέα Δημοκρατία. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλία το τελευταίο διάστημα και τόνισε ότι η κυβέρνηση βάζει ψηλά τον πύχη της αποκατάστασης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές για την εξωτερική πολιτική. Να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία ζήτησε ο ελληνικός λαός στην πρώτη δεκαετία της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρω ότι μετά από πάρα πολλές εκλογικές διαδικασίες. Το 19 δύο φορές είχαμε και τότε ευρωεκλογές, εθνικές, ξανά αυτοδιοικητικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους και τους αυτοδιοικητικούς από την περιφέρεια που είστε όλοι μαζί εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ξανά το 23, νέοι κύκλοι εκλογών, ίδια επιχειρήματα. Ξέρω ότι υπάρχει μία κόπωση στον κόσμο. Το ξέρω ότι ακούτε πολλές φορές τα ίδια και τα ίδια και μπαίνουμε σε μία κάλπη ευρωεκλογών που λίγο πολύ όλοι συγχαίουμε τι ακριβώς σηματοδοτεί ο καθένας για το δικό μας χώρο, για το δικό μας κλάδο. Εμείς είσαι μηχανικός, δικηγόρος, οικολογράφος, λογιστής, οικονομολόγος, πρόεδρος οργανισμού, τα πάντα. Πολλοί νομίζουμε ότι οι ευρωεκλογές είναι λίγο πολύ μια δημοσκόπηση, μια φωτογραφία της στιγμής για το κατά πόσο η παράταξη πάει καλά, για το κατά πόσο κάποιοι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας για να στείλουν ένα μήνυμα, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Πολλοί έρχονται και μας λένε, εντάξει μωρέ, δεν θα γίνει και τίποτα άμα η Νέα Δημοκρατία πάρει και ένα μήνυμα σε ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι? Και λοξοκοιτάνε σε κόμματα τα οποία έχουν σήμερα που μιλάμε και δεν έχει συζητηθεί αρκετά υποψηφίους ενός προηγούμενου κόμματος που λέγεται Ανέλη, θυμάστε τους Ανέλη? Θυμάστε τι κάνανε οι ΑΝΕΛ όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα στα εθνικά μας συμφέροντα? Πάνω καμένου όταν η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση μορφής για να μην περάσει αυτή η βλαπτική συμφωνία για τα εθνικά μας συμφέροντα, μια συμφωνία η οποία λειτουργούσε εις βάρος της ελληνικής ιστορίας, της μακεδονικής ιστορίας, της υπερχιλιετούς ιστορίας που κανείς μας δεν έχει δικαίωμα να παραβλέψει. Ο κύριος Κυρανάκης υπεραμείνθηκε του κυβερνητικού έργου και επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική επιλογή που μπορεί να δώσει διέξοδο από τα προβλήματα στη χώρα και να προωθεί στα ελληνικά ζητήματα στην Ευρώπη. Όλα έτοιμα είναι για τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής με τα εκλογικά κέντρα να έχουν ήδη παραλάβει τους εκλογικούς σάκους. Ενώ από σήμερα ξεκίνησαν και ετοιμάζονται οι σχολικές αίθουσες που θα φιλοξενήσουν την εκλογική διαδικασία. Όλα έτοιμα λοιπόν και σε επίπεδο νομού, όπως επεσήμανε στον Άστρα η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας για τις ευρωεκλογές της Κυριακής. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων είναι έτοιμη για τις εκλογές της Κυριακής. Θα υπάρχουν 298 τμήματα, δύο εκ των οποίων θα είναι στις φυλακές. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, έχουν φύγει όλοι οι σάκοι με το εκλογικό υλικό και στις 8 δήμους της περιοχής.
Θα υπάρχουν κάποια τηλέφωνα της υπηρεσίας τα οποία μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερωθεί για το πού ψηφίζει, γιατί υπάρχουν αλλαγές στα εκλογικά τμήματα φέτος. Έχουν γίνει λιγότερα και με περισσότερα άτομα. Οπότε μπορεί ο καθένας να τηλεφωνεί στο 24213-52633, 52543, 52581 και 52569 για να πάρει πληροφορίες για το πού ακριβώς ψηφίζει. Την ημέρα των εκλογών θα βρισκόμαστε όλοι εδώ και την παραμονή φυσικά με την έφορο η οποία είναι φέτης Αθηνών και η οποία διορίστηκε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων. Για οποιοδήποτε έλλειψη υπάρχει σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα να αποστείλουμε αμέσως το υλικό που χρειάζεται. Το πρωί της Κυριακής, εφόσον πάρω το mail από όλους τους αντιπροσώπους και τους Δήμους ότι ξεκίνησαν οι εκλογές, θα αποστείλω και εγώ το mail μου στο Υπουργείο ότι ξεκίνησε κανονικά και διεξάγεται η εκλογική διαδικασία. Ήδη ξεκίνησαν σήμερα και εμφανίζονται όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, είτε τηλεφωνούν, ώστε να αφήσουν το ονοματεπώνυμό τους και το τηλέφωνό τους, αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους. Από πλευράς των πολιτικών δυνάμεων, των κομμάτων αλλά και των εκπροσώπων αρχών και φορέων, επισημαίνεται ότι ο κόσμος δεν πρέπει να επιλέξει την αποχή, αλλά να συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, ώστε να προωθηθούν τα ελληνικά θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάπως καλές θερμοκρασίες κατά διάρκεια του Σαββατοκύριακου προβλέπουν οι μετρολόγοι. Από εβδομάδα όμως έρχεται νέος καύσωνας. Θα ψηφίσουμε με καλή θερμοκρασία. Σε τρεις φάσεις θα κυμανθεί ο καιρός από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την άλλη Παρασκευή, καθώς η αστάθεια θα δώσει τη σκυτάλη της σε μελτέμια και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε 40 άρια. Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών θα σημειωθούν στις θεσσαλικές πρωτεύουσες εντός του Σαββατοκύριακου, ενώ από τη Δευτέρα η επικράτηση του Λίβα θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός αύριο, Σάββατο, ασθενής η άνεμη νότιας κατεύθυνσης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις θεσσαλικές πρωτεύουσες από 32 έως 34 βαθμούς. Υπάρχει μια βόρεια συνιστόσα η οποία κρατά σχετικά χαμηλά τη θερμοκρασία. Την Κυριακή εξασθενεί αυτή η βόρεια συνιστόσα, εξαφανίζεται και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πάμε στους 35 βαθμούς περίπου, 34 με 35 βαθμούς, 35 στη Λάρισα, 34 Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο. Τη Δευτέρα τώρα έχουμε την συνιστόσα την νοτιοδυτική που στα θεσσαλικά σημαίνει Λίβας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις υπόλοιπες μέρες, τις 3-4-5 μέρες, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Και όταν λέμε να ανέβει λίγο, τη Δευτέρα θα είμαστε στους 37 βαθμούς περίπου με 38. Την Τρίτη θα πλησιάσουμε τους 40, λίγο πιο κάτω μάλλον, στους 39, έθριος ο καιρός πάντα. Η άνεμη ασθενής, αλλά πάντα δυτική, νοτιοδυτική. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κύριος Τακούδης, από την επόμενη Παρασκευή το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Από την Τετάρτη και μετά φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο ψηλά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αυτές τις τρεις μέρες, σταματάμε γύρω στους 43, ίσως και 44 βαθμούς στη Λάρισα, στο Βελεστίνο και σε κάποιες περιοχές του νομού Τρικάλων. Αυτά μέχρι και την Παρασκευή. Αλλά για να αλλάξουμε λίγο, να δώσουμε μια καλύτερη νότα, την Παρασκευή το βράδυ δημιουργείται ένα χαμηλό στα κεντρικά και νότια Βαλκάνια και θα έχουμε αστάθεια πιθανών. Το λέω το πιθανόν γιατί είναι το άλλο Σάββατο 8 μέρες. Δεν μπορούμε να δώσουμε με ασφάλεια πρόγνωση, είναι εκτίμηση. Λοιπόν, πιθανόν να έχουμε βροχές, θα είναι η αστάθεια αυτή, θα μας δώσει βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει και όταν λέμε θα πέσει θα κατέβει στους 33 βαθμούς περίπου. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό, δεν πρέπει να ανησυχούν αγρότες γι' αυτό που θα πω. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας με το χαμηλό που θα υπάρχει δεν αποκλείεται σε κάποιες περιοχές να δημιουργήσει λίγα προβλήματα. Είτε αυτό θα είναι έντονα φαινόμενα, είτε αυτό θα είναι κάποιο χαλάζι. Όμως η πιθανότητα είναι μικρή, να πω. Και προσγειώνεται πλέον και η θερμοκρασία το άλλο Σαββατοκύριακο σε κανονικές πλέον τιμές, γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Όσον αφορά πάντως στις ευρωεκλογές, θα πάμε να ψηφίσουμε με καλό καιρό, καθώς η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ως ασθένεια και όχι απλώς ως βλαβερή συνήθεια, χαρακτήρισε το κάπνισμα ο καθηγητής πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνονται συχνές εξετάσεις από τους καπνιστές.
για τη σημασία της λειτουργίας των ιατρείων διακοπής καπνίσματος, αλλά και της αναγνώρισης του καπνίσματος ως ασθένεια και όχι απλώς ως μια βλαβερή συνήθεια. Μίλησε ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Έχουμε μάθει πλέον να θεωρούμε το κάπνισμα αρρώστια. Επομένως δεν είναι απλώς μια συνήθεια, είναι μια αρρώστια, μια συνοσιρότητα. Όπως λέμε κάποιος έχει και καρδιακή ανεπάρκεια, λέμε ότι κάποιος είναι και καπνιστής. Άρα λοιπόν χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση και σε αυτούς τους ανθρώπους με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας που ήταν 31 Μαΐου όπως σας είπα, χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα, πρόσβαση σε μεθόδους διακοπής καπνίσματος, και η μέθοδος διακοπής καπνίσματος είναι... Θα ήταν πολύ καλό να υπάρχει ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος παντού, να το βρίσκει κανένας εύκολα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αρκούν και απλές ιατρικές συμβουλές. Δηλαδή, αν ο φαρμακοποιός, ο οδοντίατρος δίνει συμβουλές για τη διακοπή του καπνίσματος σε πολλούς ανθρώπους, ένα μικρό ποσοστό θα το κόψει, αλλά τελικά θα είναι αρκετοί αυτοί που θα το κόψουν. Ο ίδιος αναφέρθηκε στα ποσοστά επιτυχίας που παρουσιάζουν τα ιατρεία διακοπής καπνίσματος, ενώ επεσήμανε και την ανάγκη συχνής προληπτικής εξέτασης για τους καπνιστές. Στα ιατρία διακοπής καπνίσματος το ποσοστά είναι περίπου 30%. Και λέμε διακοπή του καπνίσματος να το κόψει κάποιος για ένα χρόνο. Γιατί για λίγες ώρες το κόβουν όλοι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η επιτυχημένη διακοπή, ο επιτυχημένος τρόπος διακοπής καπνίσματος. Και κάτι άλλο ακόμα, μια που είμαστε σε μια εποχή προληπτικών ελέγχων, είναι αυτό που λέμε αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης. Είναι μια εξέταση η οποία πρέπει να προσφέρεται και να συνταγογραφείται και να μην το πληρώνει ο καπνιστής. Είπαμε ότι είναι αρρώστια. Άρα, εάν αρχίσει να αναπτύσσεται κάποιος καρκίνος και υπάρχει κάποιος όζος στο πνεύμονα, να του δοθεί δυνατότητα να χειρουργηθεί και να σωθεί. Αρκετοί άνθρωποι, ξέρετε, τώρα στον κορονοϊό τρέχαν να κάνουν αξονικές τομογραφίες, ενώ καπνιστές δεν κάνουν αξονική τομογραφία, δεν το έχουν βάλει στη ζωή τους. Βρέθηκε κάτι τυχαία, ψάχναν για κάτι άλλο και βρέθηκε κάτι άλλο, χειρουργήθηκαν και σώθηκαν. Έχουμε επομένως την εμπειρία της έγκαιρης διάγνωσης, κατά λάθος θα έλεγα, σε αυτούς τους ασθενείς με αξονική, και είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στη ζωή μας. Αυτό που άλλαξε είναι ότι δεν παίρνουν μεγάλη ακτινοβολία οι άνθρωποι, υπάρχουν μηχανήματα που δίνουν λιγότερη ακτινοβολία. Δεν πρέπει να τους αθωώσουμε και να τους πούμε υπάρχει τρόπος, άρα κάπνιζε και κάνει εξετάσεις. Πρέπει να τους πούμε θα σε παρακολουθούμε, θα μπεις ταυτόχρονα σε ένα πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος. Και τα δύο πράγματα θα γίνονται μαζί. Να σημειωθεί ότι από την περίοδο της πανδημίας και μετά οι επισκέψεις στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος έχουν μειωθεί σημαντικά. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει με τον Κοκκίτη, καθώς το θέμα αυτό απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα βέβαια όσες οικογένειες έχουν μικρά παιδιά. Ο Κοκκίτης έχει επανεμφανιστεί. Είχαμε πάνω από 200 περιστατικά φέτος, όταν πέρυσι είχαμε μόνο 9, και οι γιατροί συνιστούν βέβαια εμβολιασμό των παιδιών. Τους τελευταίους μήνες, αρκετές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταγράφουν αύξηση στα κρούσματα Κοκκίτη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αύξηση των δηλωθέντων κρούσματων Κοκκίτη πιθανώς συνδέεται με τη μη έγκαιρη ανοσοποίηση ορισμένων ηλικιακών ομάδων, καθώς και τη χαμηλότερη κυκλοφορία του παθογόνου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αναφέρει ο ΕΟΔΗ. Όντως υπάρχει πρόβλημα και σωστά ο ΕΟΔΗ έκανε ανακοινώσεις, γιατί πέρυσι ακριβώς την ίδια εποχή, το πρώτο πεντάμινο, είχαμε 9 κρούσματα και φέτος έχουμε 230, αναφέρει μεταξύ των άλλων η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. Η κλινική εικόνα συμπληρώνει ενός ασθενούς με τον Κοκκίτη είναι τραγική. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα, δεν μπορεί να σταθεί ένα μωρό, για παράδειγμα, και τα περισσότερα μωρά αναγκάζονται να πάνε στα νοσοκομεία. Ο βήχας δημιουργεί εμετό στα μωρά, στα μικρά μωρά, και μια κατάσταση που δεν μπορεί να τα κρατήσει στο σπίτι γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, συμπληρώνει η κυρία Παγώνη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό μπορεί να κρατήσει και 4 εβδομάδες, ίσως και παραπάνω. Χαρακτηρίζουν ως μια πολύ δύσκολη περίπτωση τον Κοκκίτη, που κολλάει εύκολα και γι' αυτό τα παιδιά, όταν τα πάνε στο παιδιατρικό, πρέπει να τα απομονώνουν. Είναι η προτροπή από πλευράς των επιστημόνων. Στην Ελλάδα, από τις αρχές του έτους 2024 και μέχρι τις 30 Μαΐου, έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΗ 230 κρούσματα Κοκκίτη, ενώ κατά το έτος 2023 είχαν δηλωθεί 9 κρούσματα. Τα περισσότερα αφορούν σε παιδιά και εφήβους. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στα Ρεστά Χίου. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Ένα στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκενωθούν οι οικισμοί. Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται μετά τη μία το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Τρυπατέ, στις Καριές, στη Χίο, καίγοντας δάση αλλά και θαμνώδη έκταση. Μάλιστα, στους κατοίκους της περιοχής όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, εστάλει και μήνυμα 112, το οποίο αναφέρει: εάν βρίσκεστε στην περιοχή Καριές Χίου, απομακρυνθείτε προς χώρα Χίου. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου, καθώς και εθελοντές, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριων μέσων.
Ειδικότερα έχουν σπεύσει για την κατάσβεση 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, ενώ από αερό συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Συνελήφθη εντωμεταξύ ο νεαρός άντρας που προσήχθη ως ύποπτος για εμπρισμό για τη φωτιά που ξέσπασε στο δάσος του Σέξιου στη Θεσσαλονίκη νωρίς σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω του βρέθηκαν πευκοβελόνες και αναπτήρας. Εξετάζεται και η συμμετοχή άλλων ατόμων στον εμπρισμό. Πάμε τώρα στην εξαφάνιση ενός γιατρού, ο οποίος εργαζόταν στο BBC, είναι διάσημος για τις δίαιτες τις οποίες έχει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσιοποίηση. Ο άνθρωπος αυτός χάθηκε στην Σύμη και αναζητείται από την αστυνομία. 2-24 ώρα συμπληρώνονται σήμερα Παρασκευή από τη στιγμή που ο 67χρονος γνωστός παρουσιαστής του BBC, Michael Mosley, εξαφανίστηκε στη Σύμη. Μέχρι στιγμής κανένα ίχνος του Michael Mosley δεν έχει βρεθεί στο νησί, ενώ οι αρχές χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τη Σύμη για τον εντοπισμό του παρουσιαστή του BBC. Οι δυνάμεις αναζήτησης όλο ένα και ενισχύονται. Στη μάχη έχουν ρηχθεί 25 αστυνομικοί και πυροσβέστες, με τη χρήση μη εμβαδρωμένων αεροσκαφών drones, ειδική μονάδα σκύλων, στελέχη του λιμενικού και αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του Mosley επικεντρώνονται τώρα στη θάλασσα, τη στιγμή που ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται για την εξαφάνισή του είναι να γλίστρησε, να έπεσε στα βράχια και μετά στη θάλασσα. Για τον λόγο αυτό, έχει δοθεί εντολή σε όλα, ανεξαιρέτως τα σκάφη που περνούν, να έχουν το νου τους. Υπενθυμίζεται ότι, όπως δήλωσε η σύζυγός του στους αστυνομικούς, ο 67χρονος έφυγε από την ακτή του Αγίου Νικολάου πεζός, χωρίς να έχει κινητό μαζί του, με κατεύθυνση προς την περιοχή Πέδη. Πρόκειται για ένα μονοπάτι μήκους ενός χιλιομέτρου, το οποίο και είναι απότομο, αρκετοί ξένοι τουρίστες το επιλέγουν για πεζοπορία. Ακολουθώντας λοιπόν αυτή τη διαδρομή, εξετάζουν οι αρχές μήπως συνέβη κάτι στον Mosley, έτσι ώστε να έπεσε στα βράχια και στη συνέχεια στη θάλασσα. Κάποιοι πιθανολογούν ότι μπορεί να γλίστρησε ή ακόμη και να τον δάγκωσε φίδι. Η αστυνομία χρησιμοποίησε πάντως και κάμερες θερμικής εικόνας ελόφους με θέα το Πέδι. Παράλληλα, οι ερευνητές έλαβαν καταθέσεις από ιδιοκτήτες εστιατορίων και καταστημάτων από το γραφικό ψαροχώρι και εξέτασαν υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθηση. Την Ανία σου παίρνουν και πάλι τα τιμολόγια ρεύματος, με τους καταναλωτές να βρίσκονται στα κάγκελα και να διαμαρτύρονται συνεχώς. Εκπρόσωποι των καταναλωτών κάνουν λόγο για μη λειτουργία του ανταγωνισμού, καθώς και για εταιρείες που προσπαθούν για ακόμη μια φορά να κερδοσκοπήσουν. Το πρόβλημα της ακρίβειας αναδεικνύεται για μία ακόμη φορά από καταναλωτές αλλά και από την Ένωση Καταναλωτών Βόλου. Πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες για έκρηξη ακρίβειας στα τιμολόγια, πιο ειδικά του ηλεκτρικού ρεύματος, στο τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, καταγγελίες για εταιρείες που αυθαιρετούν. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών τοποθετήθηκε για μία ακόμη φορά στις τηλεοπτικές κάμερες, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι κάτι επιτέλους πρέπει να γίνει για το θέμα της ακρίβειας στην Ελλάδα. Είχαμε μια μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές καταρχήν της χοντρικής ενέργειας του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητη, διότι οι φήμες υποτίθεται για κάποια αποσταθεροποίηση ή αύξηση 20% του φυσικού αερίου δεν αιτιολογούν αυτή την αύξηση 30% στις διεθνείς τιμές. Φαίνεται δηλαδή ότι πλέον αυτό το σημαντικό κοινωνικό αγαθό, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, παίζεται στο χρηματιστήριο διεθνώς. Και κατά δεύτερον, έχουμε το πρόβλημα ότι στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί οι εταιρείες, οι ελληνικές, βρήκαν ευκαιρία, παρά τους περιορισμούς, τους κανόνες και τα χρωματιστά τιμολόγια που υποτίθεται έχουν μπει, να αυξήσουν το ρεύμα από 10 έως και 70% και κατά μέσο όρο γύρω στο 45%, που σημαίνει μια τρομερή για τα δεδομένα της Ελλάδας αύξηση, γύρω στο 50% δηλαδή, που κοιτεινάζει κυριολεξία τον προϋπολογισμό των οικοκυριών ξανά στον αέρα. Θεωρούμε αδικαιολόγητες αυτές τις αξίσεις, θεωρούμε ότι δεν ελέγχονται οι εταιρείες, ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι και οι κανόνες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και επομένως αυτή τη στιγμή προτείνουμε στους καταναλωτές να δούνε αν η εταιρεία τους έχει αυξήσει το ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από 20-30%, όπου θα ήταν μια δικαιολογημένη αύξηση, να εξετάσουν τη δυνατότητα να φύγουν, να πάνε σε φτηνότερη εταιρεία. Μία από τις απορίες πάντως που υπάρχουν, σύμφωνα με τα όσα επισημάνθηκαν επιπλέον από την Ένωση Καταναλωτών, είναι ότι με δεδομένο η χώρα έχει επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των ανανεώσιμων πηγών. Το ότι δεν γίνονται ενέργειες ως χώρα για την πλήρη αυτάρκεια στην ενέργεια είναι πραγματικά ένα ανεξήγητο φαινόμενο.
Πάμε τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην Μαγνησία μηδενίστηκαν γραπτά. Σε Ριζόμιλο και Στεφανοβίκιο δεν έχασε κανένας μαθητής την εξέταση. Το βάρος από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας πέφτει στην περιοχή της Μαγνησίας ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις και καθημερινά ζητείται ενημέρωση για την εξέλιξη των πανελληνίων. Αφορμή είναι και το θέμα με το μολυσμένο νερό στα χωριά Στεφανοβικίου και Ριζομήλου, καθώς επίσης και ότι οι υποψήφοι νόσησαν, που λίγο έλειψε να γίνει αιτία για να μην μπορούν να πάρουν μέρος στις πανελλαδικές. Κανένας πάντως υποψήφιος από τα δύο χωριά δεν έχασε μάθημα εξαιτίας της γαστρεντερίτιδας, από την οποία ταλαιπωρείται ένα μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού, ώστε να χρειαστεί να επαναλάβει την εξέτασή του το μήνα Σεπτέμβριο. Χρειάστηκε όμως αγώνας από τους ίδιους, όπως μιας υποψήφιας από το ΕΠΑΛ που πήγε με πόνους και πυρετό να εξεταστεί, ώστε να μην πάνε χαμένοι οι κόποι της και η προσπάθεια που έκανε όλη τη χρονιά. Την ίδια ώρα, υποψήφοι των ΓΕΛ διαγωνίστηκαν σε μαθήματα κατεύθυνσης. Από τους 1.383 συμμετείχαν οι 1.282. Καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες όμως και κάποια απρόπτα. Πιο ειδικά σε εξεταστικό κέντρο της περιφέρειας, επιτηρητές προχώρησαν σε μηδενισμό γραπτού υποψηφίου, ο οποίος εντοπίστηκε να συμμετέχει στις εξετάσεις έχοντας μαζί του το κινητό του τηλέφωνο. Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που μηδενίστηκαν γραπτά υποψηφίων. Συγκεκριμένα 3 γραπτά υποψηφίων, ένα σε ΕΠΑΛ και 2 σε γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι αναμένεται να διαγωνιστούν μετά τις ευρωεκλογές ως συνέχεια των εξετάσεων. Σήμερα, όπως και τη Δευτέρα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ώστε να γίνει διαμόρφωση για τα εκλογικά τμήματα. Ένα τουρνουά μπάσκετ χωρίς νικητή διεξήχθη σήμερα το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα. Φορείς από διάφορα μέρη της Ελλάδας έριξαν καλάθια για να ενισχύσουν την ψυχική υγεία. Καλάθια για καλό σκοπό μπήκαν σήμερα το πρωί στο κλειστό της Νεάπολης, στο τουρνουά μπάσκετ για την ψυχική υγεία που διοργάνωσε η Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, Περίθαλψης και Αποκατάστασης. Ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Παπαγεωργίου σημείωσε ότι ο αθλητισμός συμβάλλει τόσο στη διατήρηση της σωματικής υγείας, όσο και στην κοινωνικοποίηση και την ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχική ασθένεια στην κοινωτική ζωή. Είχαμε θετική ανταπόκριση από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη και από τα Γιάννενα με τις εταιρείες, τη Δίωδο που είναι από το Βόλο, την ΕΨΕ που είναι από τα Γιάννενα και από την ΕΨΙΚΑ που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεχτήκανε την πρόσκληση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθανε, γιατί υπάρχει ένα τουρνά που δεν υπάρχει νικητής, υπάρχει μόνο η αποστιγματοποίηση αυτών των ανθρώπων που δίνει την ευκαιρία ο αθλητισμός να είναι, είμαστε ίσοι με όλους. Αυτή η προσπάθεια πήρε πολύ χρόνο, αλλά τελικά τα καταφέραμε και ευχαριστούμε όλους που συνέβαλαν σε αυτή την προγραμματίση. Και πιο πολύ ευχαριστούμε τις ομάδες που κάνανε το ταξίδι από τις πόλεις τους για να έρθουν να συμμετέχουν σήμερα εδώ. Θα το ξανακάνουμε και στις πόλεις των άλλων ομάδων και ελπίζω να γίνει ένας θεσμός και για την πόλη της Λάρισας τέτοιες διοργανώσεις. Παράλληλα για την εκδήλωση μίλησε και η Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Ανδριάννα Κομίτσα, κάνοντας αναφορά στη συμμετοχή της περιφέρειας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα στην ένταξη στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και σε οποιαδήποτε άλλη δράση. Πάντα θα είμαστε δίπλα τους, είναι από τις προτεραιότητές μας και πάντα επιβραβεύουμε τέτοιες δράσεις όπως και η σημερινή. Από την πλευρά του, ο υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Σταύρος Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό τέτοιες δραστηριότητες να γίνονται πιο συχνά. Καθενός μόνο τους βοηθάει να ενταχθούν κοινωνικά στην καθημερινότητα και στην υπόλοιπη ζωή και αφετέρου βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Όπως γνωρίζετε, σήμερα έχουμε ένα μίνι πρωτάθλημα μεταξύ τεσσάρων ΑΜΚΕ, η οποία είναι η ΘΕΨΥΠΑ, η Δίωδος, η ΕΨΥΚΑ και ΕΨ. Εύχομαι ειλικρινά τέτοιες δραστηριότητες να γίνονται πιο συχνά, προκειμένου κι άλλος κόσμος που, όπως γνωρίζετε, τα ψυχικά προβλήματα είναι η ασθένεια της εποχής μας, που δυστυχώς σε πολλούς ανθρώπους δεν το βλέπουμε, ενώ υπάρχουν. Καλό είναι να γίνονται προκειμένου να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση από την κοινωνία, όχι μόνο για αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς που ακόμα πρέπει να πλησιάσουμε και να προσεγγίσουμε. Η εκδήλωση περιελάμβανε ομάδες από φορείς του Βόλου, της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων. Πάμε τώρα στο Ριζόμιλο και το Στεφανοβίκιο. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ριγαφεραίου, τον κύριο Νασίκα, να δούμε πώς είναι τα πράγματα στα δύο χωριά και πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Θεοδόρ και κυρία Μπουροπούλου, καλησπέρα. Μόλις γύρισα από την περιοδία που έκανα τώρα το μεσημέρι, υπάρχει μια θετική εξέλιξη και να σας πω τι ακριβώς εννοώ. Χθες, με την χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, από τις 3 γεωτρήσεις, από ό,τι θα ακούσατε όλοι, η μία είχε κριθεί παντελώς ακατάλληλη, γιατί βρέθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλα στα 120
μέτρα βάθος, η μία ήταν πεντακάθαρη και η άλλη ήταν από διερεύνηση. Με αποτέλεσμα να γίνεται όλη η διαδικασία της εξυγίανσης του υδρευτικού δικτύου μόνο με τη μία γεώτρηση. Σήμερα όμως το μεσημέρι 12 η ώρα δόθηκε το πράσινο φως μετά και από ενημέρωση που είχα από τον πρόεδρο, τον κύριο καθηγητή, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι και η δεύτερη γεώτρηση πλέον δίνεται σε χρήση, με αποτέλεσμα από τις τρεις να έχουμε πλέον πεντακάθαρες τις δύο, ενώ την μία, την πρώτη, την έχουμε αποκλείσει παντελώς. Από εκεί και πέρα πλέον έχει ολοκληρωθεί, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, ολοκληρώθηκε η δεύτερη πλήση και εκτόνωση του δικτύου με υπερχλωρίωση όπως μας καθοδήγησαν, με διάλειμμα χλωρίου υψηλής περιεκτικότητας, και ολοκληρώθηκε και η 12ωρη δειγματοληψία. Τώρα για το επόμενο 2ωρο που έχει ολοκληρωθεί η εξυγίαση του δικτύου, θα αρχίσει πλέον το τελευταίο στάδιο της ομαλοποίησης της περιεκτικότητας του χλωρίου, να μπει δηλαδή πλέον στα ανεκτά όρια της περιεκτικότητας. Αυτή είναι η διαδικασία, θα συνεχιστεί από τα συνεργεία μας όλο το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 7 η ώρα το πρωί με 7.30 αύριο, όπου θα παρθούν τα τελικά αποτελέσματα, τα τελικά δείγματα να σταλούν για αποτελέσματα, και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής, ώστε αν όλα πάνε καλά από το δείγμα που εκτιμούμε με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τη Δευτέρα το πρωί θα δώσουμε στην πλήρη χρήση το δίκτυο με ποιοτικά άριστο νερό. Μάλιστα. Πολύ καλά τα νέα. Δημαρχέ. Πάρα πολύ καλά. Βέβαια παραμένει το θέμα ότι ήδη πλέον, να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει για τη ΔΕΗΑ ακόμα ένας αγώνας, γιατί η μία γεώτρηση είναι διαρροπάλου εκτός λειτουργίας. Ήδη έχει αρχίσει η ΔΕΗΑ διεργασίες να ευρεθεί η τρίτη γεώτρηση που χρειαζόμαστε από την ευρύτερη περιοχή, γιατί μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς μήνες και με τις δύο γεωτρήσεις θα έχουμε όχι βέβαια τόσα προβλήματα που θα είχαμε με τη μία, αλλά σίγουρα θα πρέπει να φροντίσει η ΔΕΗΑ να υπάρχει και τρίτη γεώτρηση, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στις δύο κοινότητες. Με τον καθαρισμό που γίνεται τώρα και με την απολίμανση, και η τρίτη γεώτρηση δεν θα δοθεί εντός, ας πούμε, λίγων ημερών στο δίκτυο? Η τρίτη γεώτρηση, κυρία Μπουροπούλου, δεν παρέμβαινουμε. Μιλάμε για 230 μέτρα βάθος τη γεώτρηση. Δεν γίνεται καμία παρέμβαση. Δεν καθαρίζει αυτό. Δεν καθαρίζει η γεώτρηση. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, Δήμαρχε, είναι να αντλείτε πολύ νερό συνεχώς, μήπως φτάσει σε ένα σημείο που καθαρίσει. Αυτό θα το κάνουμε σε άλλη χρονική στιγμή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη γεώτρηση. Και θα διακέτεται στη γύρω περιοχή στα χωράφια. Έτσι. Αλλά για να μην υπάρχουν παραπληροφόρηση, δεν παρεμβαίνουμε στις γεωτρήσεις. Εμείς παρεμβαίνουμε μόνο στην δεξαμενή και στο περιφερειακό δίκτυο. Η γεώτρηση είναι 230 μέτρα. Τι παρέμβαση να κάνει η ΔΕΗΑ εκεί πέρα? Άρα αυτήν έχει αποκλειστεί. Αν με το χρόνο, με δειγματοληψίες και μόνο με δειγματοληψίες, μας οδηγήσει το αποτέλεσμα ότι επανέρχεται και με τη σύμφωνη γνώμη το ίδιο, τότε που εκτιμώ ότι μάλλον δεν την επαναφέρουμε σε χρήση. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή τα δεδομένα μας. Δύο πεντακάθαρες γεωτρήσεις, οι οποίες τώρα αυτή τη στιγμή τροφοδοτούν τη δεξαμενή και κινείται σε όλο το δίκτυο ριζομήλου Στεφανοβικίου. Σε δύο ώρες περίπου, γύρω στις 8 με 8.30 το βράδυ, ξεκινάει το τελευταίο στάδιο ομαλοποίησης. Οπότε Δευτέρα πρωί μπορεί να έχουν νερό πλέον οι κάτοικοι, και αυτό είναι πολύ καλό. Το πιο πιθανό Δευτέρα πρωί να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Αισιόδοξο το σχέδιο που έχετε μπροστά σας, Δήμαρχε. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί καθόλου όλη την ταλαιπωρία. Δηλαδή είμαστε στο θετικό σενάριο ότι μάλλον Δευτέρα πρωί, από ό,τι φαίνονται από τα δείγματα έχουμε σήμερα, αλλά η ταλαιπωρία την απίστευτη που έχουν υποστεί οι δημότες μας, τα οικογένειες, αυτό δεν αναιρεί κανένα σενάριο ικανοποιητικό, και σίγουρα αυτό που θα πρέπει να παλέψει η ΔΕΗΑ Ρηγαπηρέου είναι να βρει άμεσα λύση και να δρομολογήσει πλέον, κύριε Τεοδόρο, είναι και ένα σχέδιο λίγο πιο μακροπρόθεσμο, την ανόρυξη νέας γεώτρησης. Γιατί η μία θα εγκαταλειφθεί από ό,τι φαίνεται εντελώς, άρα δεν θα έχουμε επάρκεια νερού, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δημαρχέ, σήμερα το πρωί μίλησα με τον πατέρα δύο παιδιών, τα οποία είναι εδώ και μία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Ο κόσμος έχει παράπονα. Ο πατέρας του παιδιού μου είπε,
δεν πήρε ένας από το Δήμο να δει αν χρειαζόμαστε κάτι και σε τι κατάσταση είμαστε. Πρέπει να επικοινωνήσετε με αυτόν τον κόσμο. Επειδή επικοινωνούμε με όλους και συγκεκριμένα, και τώρα δεν ξέρω με ποιον αναφέρεστε, επικοινωνούμε και με τις κοινωνικές δομές και εγώ προσωπικά, δεν είναι παράπονο. Είναι οργή και θυμός, κύριε Θεοδωρή. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Είναι οργή και θυμός και είναι απόλυτα, απόλυτα δικαιολογημένη. Και γι' αυτό το λόγο, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία από την εισαγγελική παραγγελία, όλα θα αποδοθούν στο φως και θα αποδοθούν οι ευθύνες, γιατί η ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων είναι απίστευτη. Άρα δεν είναι όπως τίποτε ένα παράπονο. Είναι οργή και θυμός και είναι τουλάχιστον από μένα απόλυτα κατανοητός. Αλλά επαναλαμβάνουμε, επειδή ο χρόνος... Στείλτε ένα δημοτικό σύμβουλο και έναν αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο, ξέρω εγώ, της επιχείρησης να πάει να τους δει, να τους ρωτήσει. Θέλετε τίποτα, παιδιά? Επειδή ξέρω ότι... Δεν στείλατε κανέναν. Και η συντονίστρα των κοινωνικών δομών και αν την τρίμου είχε πάει και επειδή υπάρχουν τα ανιψάκια του... Είναι, δεν πήγε κανένας, κύριε Δήμαρχε. Μίλησα με τον πατέρα σήμερα το πρωί. Δεν ήρθε κανένας, μου είπε. Ελάτε τώρα, σας λέω. Δεν πήγε κανένας. Και είναι μια οικογένεια με δυο μωρά παιδιά στο νοσοκομείο. Είναι κρίμα. Θα συμφωνήσετε, επαναλαμβάνω, σε όλα αυτά συμφωνώ. Δεν ξέρω με δεν είναι ανθρώπινο. Το θέμα είναι ότι... Σίγουρα υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό το γεγονός το οποίο υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες αστοχίες, κάποια λάθη ανθρώπινα, αλλά όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το μόνο θετικό είναι ότι σήμερα, επειδή τώρα πήρα και την τελευταία πληροφορία πριν από λίγο το κέντρο υγείας, σήμερα δεν ήρθε κανένας για ενυδάτωση. Άρα σημαίνει ότι το φαινόμενο πρέπει να είναι σε απόλυτη πλέον ύφεση και ελπίζω ότι... Θα ολοκληρωθεί και η εξέταση την Κυριακή το βράδυ και να αποδοθεί τη Δευτέρα το δίκτυο κανονικότατο στους δημότες. Τώρα, ακούσαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις αναφορές που έκανε και ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΗ ήταν ξεκάθαρος ότι υπήρχαν μάλλον διακοπές ρεύματος, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι ήταν από αυτό. Δεν είχαμε σωστή χλωρίωση στο δίκτυο. Πείτε μας τι έχετε να πείτε. Για αυτή την καταγγελία είναι δεδομένο, το είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμφισβητήσιμο. Επειδή τοποθετήθηκα και χθες και προχθές θα ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Αυτό το θέμα, επειδή υπάρχει υπεύθυνοι άνθρωποι οι οποίοι το διαχειριζότανε, θα κληθούν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία στην εισαγγελία και θα βγουν τα πορίσματα. Τότε εγώ είμαι αυτός πρώτος ο οποίος θα αποδώσω τις ευθύνες. Επαναλαμβάνω, η πληροφόρηση, η προφορική που έχω εγώ από τους αρμόδιους, γιατί επαναλαμβάνω, είναι ένα άλλο νομικό πρόσωπο, υπήρχε διαχείριση από συγκεκριμένο επιτελείο, είναι ότι όλα γινόντουσαν κανονικά. Αλλά η εισαγγελική έρευνα θα αποδείξει γιατί... Δεν μπορεί να γινόντουσαν όλα κανονικά και να πήγανε 500 στο νοσοκομείο με γαστροεντερίτιδα, κάτι Θεοδόρου, δεν γινόταν καλά. Κύριε Θεοδόρου, είμαι σαφής αυτό που λέω. Η προφορική ενημέρωση που είχα, τα στοιχεία όμως έχουν κατατεθεί εγγράφως. Έχουν ζητηθεί από τα πιστοποιημένα εργαστήρια και από το Πανεπιστήμιο της Αλίας οι μετρήσεις. Ζητήθηκαν 6 μήνες πριν. Όλα αυτά η αρμόδια εισαγγελία θα τα διερευνήσει και ο πρώτος ο οποίος θα δεχθεί την απόδοση ευθυνών για τους αρμόδιους θα είμαι εγώ. Επαναλαμβάνω, είναι σε εξέλιξη, ήδη έχουν κληθεί οι αρμόδιοι υπάλληλοι, έχουν καταθέσει την άποψή τους και έχουν καταθέσει στοιχεία εγγράφως. Και εκτιμώ ότι μέσα στις αρχές άλλης εβδομάδας θα έχουμε και το πόρισμα της αγγελικής έρευνας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, θα απομακρύνεται κανέναν από τη θέση του? Επειδή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη όλο το γεγονός, θα περιμένουμε την Κυριακή το βράδυ και επαναλαμβάνω, όλα θα βγουν στο φως στις αρχές της άλλης εβδομάδας. Και θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Παραιτήθηκε κανένας, υπέβαλε κανένας παραίτηση? Αυτή τη στιγμή... Να υποβάλει παρέτηση, κύριε Θεοδόρου, από θέματα ευθυξίας, το θέμα ότι αυτή τη στιγμή παλεύουμε όλοι για τα γεγονότα. Δεν διαφωνώ ότι παλεύετε. Δεν το αμφισβητώ. Ήρθε κανένας να σας πει, Δήμαρχε, απέτυχα, παρετούμε. Το είπε κανένας αυτό? Σίγουρα υπάρχει η ανθρώπινη συναισθηματική βάση, υπάρχει. Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί είναι πραγματικά, αλλά αυτό δεν συγκινεί και δεν απασχολεί κανένα το πώς αισθάνονται και αν τι έχουν δηλώσει στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ ή σε μένα αντίστοιχα. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα κριθούν πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ ήρθε σε εσάς να πει παρετούμε?
Δεν κατάλαβα. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ έθεσε την παραίτησή του στη διάθεσή σας. Συζητήθηκε και αυτό το θέμα, αλλά επειδή είναι απόλυτα γνώση των καταστάσεων, γίνεται η εξέλιξη όλων αυτών των εργασιών, όπως σας είπα. Είμαστε όλοι παρόντες. Δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή ο θεσμικός ρόλος του καθενός να λυθεί το πρόβλημα και όλα τα άλλα μετά θα διερευνήσουμε. Άστε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, καθώς με τις ζέστες αυτές που έχουμε πάρα πολύ νωρίς για αυτό το καλοκαίρι, αρχές Ιουνίου, και έχουμε στα όρια καύσωνα θερμοκρασίες, έχουμε αυξημένη ζήτηση στα κλιματιστικά πλέον. Με δεδομένο ότι ξέσπασε νωρίς φέτος ο καύσωνας, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην αγορά του Βόλου για κλιματιστικά. Ο κύριος Νάκος, έμπειρος ιδιοκτήτης επιχείρησης στο Βόλο, αναφέρθηκε στην κίνηση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, επισημένοντας ότι οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν μεγάλη έμφαση στην ποιότητα για το κλιματιστικό. Η θερμοκρασία έχει ανέβει, προβλέπεται να ανέβει και στους 40 και πάνω από τους 40 για το επόμενο διάστημα. Το ενδιαφέρον για κλιματισμό είναι πολύ έντονο. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Με τρεις μουσικές σκηνές και δεκάδες καλλιτέχνες, αλλά και πλούσιες δράσεις, θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Ποινίου στη Λάρισα. Ήδη έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού να κάνει λόγο για μια ξεχωριστή εκδήλωση. Το καλοκαιρινό ραντεβού των Λαρισαίων και των επισκεπτών στην Κήτη του Ποτάμου ξεκινάει στις 19 Ιουνίου φέτος και υπόσχεται τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Στον υπέροχο χώρο δίπλα από το ποτάμι, σημείο κατά τεθέν για την πόλη της Λάρισας, θα στηθεί ένα μεγάλο πάρτι με μουσική και διάδραση. Φέτος δίνουμε το ραντεβού μας στο ποτάμι, στο ρυθμό του ποταμού. Το Φεστιβάλ Ποινίου ξεκινάει 19 με 21 Ιουνίου. Τρεις μέρες γεμάτες μουσική, γεμάτες παιχνίδι, διάδραση, με φορείς πολιτιστικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς, με πολύ κέφι, με μεγάλη διάθεση. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, κατεβαίνουμε στην Κήτη του ποταμού και ξεκινάει το Φεστιβάλ Ποινίου. Τρεις διαφορετικές μουσικές σκηνές θα στηθούν και θα καλύψουν όλα τα είδη μουσικής και όλες τις προτιμήσεις. Φέτος θα έχουμε τρεις σκηνές, μουσικές σκηνές, οι οποίες θα καλύψουν μια ποικιλία γούστων στη μουσική, με μεγάλα ονόματα, με Ματούλο Ζαμάνι, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Σταμάτη Κραουνάκη, Σκιανταρέσε, Σταφ Λάθος, Planet of Zeus, καθώς και ένα Λάρισα Stage με μουσικούς από την πόλη μας, οι οποίοι τόσα χρόνια είναι μαζί μας, θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί τους. Σας περιμένουμε όλους στο ποτάμι, είναι μια γιορτή της πόλης μας και είναι σίγουρο ότι και φέτος θα περάσουμε στιγμές οι οποίες θα διασκεδάσουμε με φεστιβαλικό ύφος, με φεστιβαλική διάθεση, και μικροί και μεγάλοι θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να βρεθούμε στο ωραιότερο σημείο της πόλης μας. Σε συνεργασία με πολιτιστικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, έχει ετοιμαστεί ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα στις Σταγιάτες, καθώς οι μοναχές στις Σταγιάτες μιλούν για ένα θαύμα με την εμφάνιση της εικόνας της Παναγίας. Για θαύμα μιλούν μοναχές σε μοναστήρι των Σταγιατών Πηλίου, με εμφάνιση της εικόνας της Παναγίας. Σε μια εποχή πολυδιάστατης κρίσης και έλλειψης πνευματικότητας, για το αν συντελείται όντως κάτι τέτοιο, είναι απορίας άξιο και οι γνώμες δίστανται. Οι μοναχές πάντως κάνουν λόγο για κάτι θαυμαστό, το οποίο εμφανίστηκε σε συγκεκριμένο σημείο και φέρνει τη μορφή της Θεοτόκου που κρατά στην αγκαλιά της τον Ιησού Χριστό. Στο συγκεκριμένο μοναστήρι, πάντως, πριν από αρκετά χρόνια, ήταν περίπου το 2007, και τότε η τηλεόραση του Άστρα είχε καλύψει και πάλι ένα ρεπορτάζ με κάτι θαυμαστό που είχε γίνει λόγο ότι είχε συμβεί με ένα άνθος το οποίο είχε εμφανιστεί σε καντήλι. Το βίντεο που θα δείτε αφορά ένα συγκλονιστικό θαύμα. Το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Παναγίας, στη Σταγιά της Πηλίου, γυναικείο μοναστήρι, με το πατρόημερο λόγιο. Θα δούμε την ηγουμένη, τη θεογνωσία του μοναστηριού, να περιγράφει πώς συνέβη αυτό το απίστευτο θαύμα με την αποτύπωση της εικόνας της Παναγίας και του Θείου Βρέφους πάνω σε ένα κενό, σε ένα τζάμι, σε ένα γυαλί, στο οποίο πριν φιλοξενούταν η εικόνα της Παναγίας. Κάποιοι είπανε τότε,
στον ξυλογλύπτη, ο οποίος ανακάλυψε, εξαιτίας του οποίου ανακαλύφθηκε αυτό το θαύμα, τον κύριο Κιουφετζόγλου, τον παππού του κυρίου Σαριγιάννη, του γνωστού ξυλογλύπτη, του Βόλου, του κυρίου Σαριγιάννη, ο οποίος έβγαλε τότε την εικόνα για να φτιάξει κάποια πράγματα και ανακάλυψε ότι από πίσω είχε αποτυπωθεί Παναγία. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να συνέβη κάτι περίεργο και απλά να με κάποιο τρόπο να αποτυπώθηκε η εικόνα της Παναγίας εξαιτίας της εικόνας που υπήρχε πριν. Βέβαια δεν ισχύει αυτό, καθότι το αποτύπωμα ήταν κάποια εκατοστά μεγαλύτερο από την εικόνα της Παναγίας. Αξίζει να δείτε αυτό το βίντεο, το οποίο περιγράφει έτσι το συγκλονιστικό θαύμα, το οποίο είναι μοναδικό στα χρονικά της Ορθοδοξίας. Δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στο Ορθόδοξο Ναό, ποτέ. Είναι η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, στη Σταγιά της Πηλίου, με το πατρό ημερολόγιο, με το παλιό ημερολόγιο. Ένα γυναικείο μοναστήρι, το οποίο αξίζει ο κόσμος να επισκεφθεί και να δει αυτό το ασύλληπτο θαύμα που έχει συμβεί. Σαφέστατα όλα έχουν να κάνουν με το στοιχείο της πίστης. Ωστόσο, η Ορθοδοξία αποτελεί βίωμα και όχι κάτι το οποίο μπορεί να καταταχθεί στο θεωρητικό πλαίσιο. Πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων η Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Ένας άνθρωπος, ένας ηθοποιός, μια προσωπικότητα η οποία είναι γνωστή σε όλους τους Έλληνες. Έφυγε σε ηλικία 91 ετών. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.